δηλαδή αναπνέει, έτσι. Ναι, βρε, Αχιλέα μου, αφού κοίτα τι έχει νυχτά τα μάτια της, πώς να μην αναπνέει. Ναι, όντως, έτσι όπως το θέτεις, έχεις ένα δίκιο. Αλλά γιατί δεν ξύπνησε, γιατί δεν έκλαψε τόση ώρα. Να σου πω, για θυλασέ την να δούμε άμα τρώει. Τι λες, ρε Αχιλέα, σταμάτα. Τι σταμάτα, εδώ κάτι τρέχει. Να σου πω, κάτσε να της πάρω το σφίγμο. Τι κάνεις, παιδί μου, είναι μια χαρά. Κοίτα τι, μια χαρά είναι. Απλά είπε να μην ενοχλήσεις τον μπαμπά και τη μαμά. Καλού κακού να πάρω την παιδίατρο. Μην τολμήσεις, την έχουμε αγανακτήσει τη γυναίκα. Έλα, μωρό, δες τη μωρέ. Κοίτα τι καλή που είναι. Κοίτα τι. Δηλαδή μαζουλεύει. Κοίτα τι. Ναι. Καλά δεν τρέπεσαι εσύ. Δεν τρέπεσαι να τρομάζεις τον μπαμπά. Τι γελάς εσύ. Έλα εδώ στον μπαμπά. Τι είναι αυτά που κάνεις. Τράβα της. Τράβα, τρόβο, έτσι. Τόλο. Έλα, μωρέ, και εμένα με τρόμαξε. Κοιμόσαστε και οι δύο όρθια, το ξέρετε. Όχι. Περιμέναμε εσένα να μας το πεις. Τι είναι, με την Αλεξάνδρα, όλα εντάξει. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια που της δώσατε. Είναι όλο μονάχη, έγκυος. Με βαραίνουν οι τύψεις. Νεκτάρη, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά νιώθω κι εγώ φοβερές ενοχές. Απέναντι στη Δήμητρα. Άθελα να μας καλύπτουμε έναν παράνομο δεσμό. Με το μωράκι τι θα κάνεις. Μήπως ξέρει. Ξέρω, Αχιλέα. Δεν ξέρεις. Το μωράκι θα πάρει το όνομά μου. Θα το αναγνωρίσω. Αν δεν ήταν το πρόβλημα με τη Μαρίνα. Τι. Τι θα κάνεις. Θα χώριζες τη Δήμητρα για άλλη μια φορά. Πάντα έχεις ένα σχέδιο. Πάντα. Και μέχρι να γεράσουμε. Και μέχρι να πεθάνουμε. Να είμαστε εγκόμενοι με δύο παιδιά. Πες το. Θα είμαστε εγκόμενοι. Εραστές. Ηρέμησες. Όχι. Θέλω να το δω με πράξεις. Δεν μου είπες ότι θα ξυπνήσεις σε μια ώρα.
Έμοιαζε σε σένα μάλλον. Έχει δικό της πρόγραμμα. Έλα, βγες. Πάμε. Ήρθαμε κι εμείς. Πού είναι το μονάτο εδώ? Αχ, κοιμάται τώρα. Θα το δεις όταν ξυπνήσει. Το φαγητό θέλει κανένα δεκάλεπτο ακόμα. Κριτική κουζίνα έχουμε σήμερα. Σπετσολάδα και καλτσούνια. Α, τα αγαπημένα μου είναι. Μα για ποιον θα φτιάξει, νομίζεις? Άντε, παραπονιάρα που με στενοχωρείς, ξέρεις τι μου είπε? Ότι τώρα που ήρθε το μωρό την παραμελήσαμε, λέει. Έτσι είπες? Ότι σε παραμελήσαμε επειδή έχουμε το μωρό? Αφού εσύ θα είσαι πάντα κολλητή μου, φιλενάδα. Και η πρωτότοκη. Πριν και από την αγάπη. Είσαι και οι δυο τρελοί. Σε αγαπάω. Τι κάνεις εκεί, αγάπη μου? Τι είναι αυτό που γράφεις? 6 ημέρες. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αύριο θα είναι 5 και μεθαύριο θα είναι 4. Ναι, ωραία. Δεν καταλαβαίνω όμως τι θα πει. Θα πει ότι μίλησα με τον Θεοδόση και έχω συνομιληθεί ότι σε 6 μέρες θα έχω ένα σχέδιο. Α, ωραία αγάπη μου. Μετράς τις μέρες. Μετράω τις μέρες, αγάπη μου. Ναι, μετράω τις μέρες γιατί σε λίγο θα χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Γιατί σε θέλω. Σε θέλω πολύ. Κι εγώ σε θέλω, μωρό. Να σου πω, μήπως δεν είναι 6 μέρες. Μήπως είναι 5. Καλημέρα. Τι έγινε, κερνάτε πρωινό ή να φύγω? Αυτές τις βλακίες να μην έλεγε, Ματέο. Ξεκούραστος σας βλέπω, Τι έγινε, βρήκατε τους ρυθμούς της μικρής? Μπα, μάλλον προσαρμόστηκε στους δικούς μας. Άρχισε να στρώνει. Ξυπνάει και δεν κλαίει τώρα. Και μεγαλώνει. Κάθε μέρα μεγαλώνει. 2 μέτρα πόδια έχει κάνει, δηλαδή. Να σας πω κάτι. Θα κάψουν καρδιές και οι δυο τους. Και να δούμε τι θα πρωτομαζεύω από όλους αυτούς τους αλήτες που γυρνάνε. Αλλά κορόιδευε εμένα, αλλά χθες που η αγάπη τον είπε μπαμπά μου, τρελάθηκε τώρα. Για αφού μέχρι τώρα σκέτο μπαμπά με έλεγε. Αύριο να δω πώς θα σου φανεί που θα πας δουλειά. Μην κλέβεις. Εντάξει, Αχιλέα, έκλεψα. Μεθαύριο. Καλημέρα, φιλενάδα. Good morning. Παιδιά, ακούσατε δελτίο ειδήσεων? Είπανε να τερνάει στην Κύπρο. Ποιο πράγμα να πούνε? Εδώ είχαμε έκτακτο. Κατά τη μεταφορά του Μανώ Σιροκάκη από την ασφάλεια στις φυλακές της Αγιάς, ακινητοποίησε ένα φρουρό του, πήρε το όπλο, τους απείλησε όλους και το σκάσε. Δραπέτευσε. Τι?